Το αύριο όμως. Από 35 πήγε 17. Το αύριο, κύριε Πρόεδρε, όμως, τι μας περιμένει. Το αύριο πιστεύω ότι οι λαοί δεν πεθαίνουν. Τα κράτη βρίσκουν διεξόδους. Και ποια θα είναι εδώ η διέξοδος? Ή η οικουμενική θα κάνουμε ή εκλογές. Αυτή είναι η διέξοδος. Το σενάριο της οικουμενικής, κύριε Πρόεδρε, το βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας θα το κάνει πράξη? Γιατί, το λέω γιατί προσπαθεί λίγο να δείξει ότι εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός, πράγμα που σημαίνει ότι έχω ακόμη τους βουλευτές μαζί μου και δεν χρειάζεται οικουμενική, νομίζει. Προσπαθεί να το δείξει αυτό. Αν όμως σε μια ψηφοφορία κάποιοι βουλευτές του φύγουνε... Θα του φύγουνε, κύριε Πρόεδρε, επειδή αρκετές φορές αυτά τα οποία έχετε πει έχουν βγει. Πιστεύετε ότι θα του φύγουνε στο προσεχές... Εσείς δεν βλέπετε ότι ανησυχεί? Φαίνεται, παρότι προσπαθεί να το κρύψει. Όλα αυτά τα προεδρικά μέγαρα, οι συζητήσεις, οι κουβέντες ότι μπορεί ένας κεντρών να ψηφίσει, όλα αυτά τα οι προσεγγίσεις που κάνει, δεν είναι ενέργειες πανικού κάποιου που ανησυχεί? Τι δείχνουν σιγουριά όλα αυτά?